την περασμένη σεζόν, η οποία της απέφερε και το πλασάρισμα στην πρώτη εξάδα. Δίδυμο από τα αριστερά με τον Λουίς Κάρλος, το αντίστοιχο δίδυμο από δεξιά, η μπάλα από τον Ασαμόα, κεφαλιά από τον Μητρέα. Τώρα ο Ασαμόα θα γυρίσει πίσω στον Γκρέμσλι. Ανακτούν όμως οι φιλοξενούμενοι προσωρινά. Ο Μητρέα έρχεται ο Μακρύς να πιέσει. Άδωνη, και λίγο χώρο, θα επιχειρήσει την παλιά. Πήγε ο Χουράδο για την κεφαλιά, την πήρε ο Άδωνη. Ασαμόα. This is ο Ντούσαν Κέρκες στους δύο ακραίους fullback, τον Χάριτον Κυριάκου και τον Νίλς Τεξέιρα, από τον οποίο ζήτησε να... Ξαμένει να δούμε αν αυτή θα μπορέσει να το αξιοποιήσει καλύτερα από ότι το έπραξε η ΑΕΛ. Νέλησε το σκορ ο Χουράδο στο 7, απάντησε στο 12 ο Λουίς Κάρλος, ο οποίος θα αφήσει την εκτέλεση στον Ασαμόα. Παλιά μέσα στην περιοχή. Νελσίνιο το γύρισμα. Δεν έφτασε η μπάλα στον Λουίς Κάρλος. Και πάλι Ασαμόα. Στο έδαφος ο Αντάμοβιτς που δοκίμασε τον ανακόψει. Χατζηβασίλη στο γύρισμα. Ευκαιρία για τον Ζάτλ που καθυστέρησε. Έκανε το σου. Και πάλι ο Μαυροβούνιος. Αφήνει στον Ασαμόα. Κάνει κίνηση ο Νελσίνιο. Θα πάρει την μπάλα. Το μυαλό του και να ακολουθεί όπως κάνει και τώρα τον αριστερό ακραίο μισό επιθετικό της Δόξα. Νελσίνιο. Παλιά του Ασαμόα για τον Περέιρα. Δείχνουν οι παίκτες των γηπεδούχων να έχουν προσαρμοστεί πλέον στο καινούριο σύστημα της ΑΕΛ. Χατζηβασίλη. Δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Ζάτλ. Ασαμόα. Και πάλι για κρίση με το ξεκίνημα του αγώνα οι όροι έχουν διαφοροποιηθεί. Έκλεψαν οι γηπεδούχοι. Για το είναι λοιπόν, Αλέξη, πολύ ικανοποιημένος ο Λούκας Χατζηλούκας. Χειροκροτεί τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του. Έκλεψε ο Νελσίνιο. Ασαμόα πιεζόμενο. Ασαμόα. Βρήκε τον Πέτρο. Άλλαξε με τον Μπόλεβιτς. Τώρα ο Ασαμόα. Ωραία για Τάμοβιτς. Έχει αρκετές λαθασμένες που ήταν βάσει στο πρώτο ημίχρονο. Ασαμόα, μετά την μπάλα μέσα στην περιοχή για τον Ελσίνιο. Θα κάνει αυτό στη σέντρα και θα πάρει το πρώτο. Αντάμοβιτς. Κλείστηκε, έχασε χωρίς φάουλ. Ασαμόα για τον Λουίς Κάρλος. Θέλει να τρέξει η Δόξα. Ασαμόα. Μπαλιά.